το φτωχό κομπολογάκι του που έχει για μεράκι του ο Ντελαμαγκέ Αγάθωνας έφυγε συννεφιασμένη Κυριακή από την πρωτεύουσα για το Λευκό τον Πύργο με ένα παράπονο πικρό που λέει και το άσμα από τον Λάκη Λαζόπουλο. Στην κυρίως στη Θεσσαλονίκη μετά από μια αποτυχημένη επίσκεψη στην Αθήνα. Γιατί αποτυχημένη? Γιατί ήρθαμε να δυσφημιστούμε. Δυσφημιστήκαμε, δεν διαφημιστήκαμε εδώ. Δηλαδή πήγαμε να παίξουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή του Λάκη του Λαζόπουλου, τον οποίον τον συμπαθώ πάρα πολύ και τον θαυμάζω και τον βλέπω τόσα χρόνια, από το 80 που ξεκίνησε. Αλλά δυστυχώς λόγω κακής ηχοληψίας το τραγούδι βγήκε απαράδεκτο. Ενεκά, η κακιά η ώρα που λένε. Δεν έπαιξε καλή παινιά το Μπακλαμαδάκι και ο τηλεοπτικός Ντουνιάς άρχισε να λέει ότι η φωνή του Ρεμπέτη έμοιαζε με του Μιχάλη Ρακιτζή στη Eurovision. Και μας κοροϊδεύετε όλοι εσείς, όλες οι εκπομπές σας των καναλιών. Καλά κάνετε βέβαια. Εγώ όμως πρέπει να δικαιολογηθώ, να πω ότι δεν θα είναι έτσι το τραγούδι. Ότι από κακό ήχο βγήκε αυτό το πράγμα. Λέει το ηχολήπτης του Λαζόπουλου να έκανε κονσόλα και στο Ρακιτζή. Και μας βάζουν με Ρακιτζή και τέτοια μαζί. Δεν φταίει ο καημένος ο Ρακιτζής που είχε κακό ήχο και βγήκε έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, η δημοσιότητα έχει τα καλά της και τα κακά της. Εσείς ματάκι στην κάμερα κλείσατε? Σε κανένα δεν θα κλείσω ματάκι. Μπουνίτσα θα ρίξω την επόμενη φορά. Δεν σηκώνει και πολλά πολλά ο μάγκας ο Ρεμπέτης. Θυμάστε τι είχε γίνει τις προάλλες που παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με έναν θαμώνα σε ρεμπετάδικο στα Λαδάδικα. Επειδή τον ηρωνεύτηκε για την Eurovision. Τι είμαι καυγατζής, είμαι εγώ. Τι με πέρασε. Δεν καυγατζίζω εγώ ποτέ. Οι 40 χρόνια στη δουλειά και ούτε έχω φάει ξύλο, ούτε έχω δει κανέναν. Διότι οι μάγκες έχουν και φιλότιμο και μεγάλη καρδιά. Απλά ο Αγάθωνας προειδοποιεί πριν παίξει η μπαγλαμά. Αν είναι να ξαναβγώ σε τέτοια εκπομπή και να, με τέτοιο ήχο, μάλλον όχι. Κάνετε συμβόλαιο δηλαδή. Τίποτα δεν θα κάνω, δεν θα έρχομαι. Θα λέω ότι είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να κατέβω. Και άλλα θα πει ο Ρεμπέτης. Πάντα είμαι έτοιμος. Γυμνασμένος, κάνω γιόγκα. Ναι. Τι να περιμένω? Την πρώτη θέση, αλλά έτσι όπως πάμε με αυτό το τρόπο, μάλλον τελευταίοι θα βγούμε. Τι το λέτε αυτό? Ε, άμα έχουμε τέτοια ηχοληψία και εκεί. Σωστός και συνεχίζει με παινιά. Ας ξεκινάει με ό,τι θέλει. Τι με νοιάζει εμένα? Που είστε και από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν είμαι από την Καλαμάτα, δεν θα με πείραζε. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Σοκράτη. Αυτοί δεν έχουν. Αυτοί προσπαθούν να αποκτήσουν ιστορία.